Για ποια δημοκρατία μιλάμε σήμερα? Για τη δημοκρατία που η εκάστοτε κυβέρνηση μπορεί να αξιοποιεί κατά το δοκούν και αντί να εφαρμόζει, για παράδειγμα, την απόφαση του ΣΤΕ για την επιστροφή της πλειοψηφίας των μετοχών της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΔΑΘ στο υπερταμείο, από το υπερταμείο στο δημόσιο, ακυρώνει την απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ με τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο. Γεγονός που συνιστά συνταγματική για κάποιους, αντιδημοκρατική για άλλους εκτροπή. Για μια δημοκρατία που στα χέρια των κυβερνώντων δεν ενσωματώνει όσο οφείλει τις ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Για εκείνη τη δημοκρατία που παραδίδει τους φυσικούς και δημόσιους πόρους σε ιδιώτες μέσα σε προστατευόμενες περιοχές, επιτρέποντας με ταχυδακτυλουργικά νομοθετήματα την αδειοδότηση επενδύσεων για τις οποίες συνήθως δεν έχουν γνώση οι τοπικές κοινωνίες, που συχνά βρίσκονται πρώτε τελεσμένων, αλλά ακόμη και τότε η άποψή τους δεν μετράει, καθώς θεωρείται μόνο γνωμοδοτική. Υπό αυτές τις συνθήκες, διαφαίνεται ότι η απάντηση των κινημάτων οφείλει να διακατέχεται από επιμονή, να έχει χρονική διάρκεια και να είναι δυνατόν μαζική, ιδιαίτερα όταν αφορά αγώνες όπως η διασφάλιση των δημόσιων αγαθών. Και όπως προκύπτει, το κίνημα κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού στη χώρα μας έχει διάρκεια, παρά τα σκαμπανεβάσματά του στο παρελθόν, έχει επιτυχίες σε ό,τι αφορά τις δικαστικές προσφυγές ήδη από το 2014 και έχει καταφέρει να συνενώσει σε αυτόν τον αγώνα συνδικαλιστικά σωματεία και περιβαλλοντικά κινήματα, κάτι που ομολογουμένως είναι σπάνιο στην ιστορία των αγώνων που έχουν δοθεί σε αυτόν τον τόπο. Ωστόσο, χρειάζεται μια ισχυρότερη παρουσία στον δρόμο και μια περαιτέρω μαζικοποίηση. Όμως, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη συσπήρωση για ζητήματα που αφορούν το δημόσιο αγαθά, όπως είναι το νερό, η δημόσια υγεία και το ρεύμα? Τι μπορεί να φταίει γι' αυτό? Ως δημοσιογράφος οφείλω να πω ότι ένας, όχι αποκλειστικός, αλλά βασικός παράγοντας, είναι η συγκέντρωση του ελέγχου των μέσων ενημέρωσης της χώρας από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, από μια ολιγαρχία μηδιαρχών που έχει οδηγήσει σχεδόν στον απόλυτο έλεγχο της ενημέρωσης, ένα καθεστώς που οδηγεί σε ελεγχόμενη και κατευθυνόμενη πληροφόρηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ειδήσεις που παρουσιάζονται εξυπηρετούν τα επιχειρηματικά και ενίοτε αλληλένδετα πολιτικά συμφέροντα και βέβαια αποκρύπτεται η ιδιοσιογραφία που αντιβαίνει σε αυτά. Θεσμοθετείται έτσι ένα καθεστώς άκρα της λογοκρισίας, στα πλαίσια του οποίου επιχειρείται η εξόντωση και ο αφανισμός των κινημάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη φίμωση της φωνής τους και με τον αποκλεισμό τους από τα μέσα ενημέρωσης, είτε πρόκειται για μέσα πανελλαδικής εμβέλειας, είτε τυπικά. Τηρουμένων ελαχίστων εξαιρέσεων που απλά επιβεβαιώνουν το κανόνα, όταν ελάχιστα μέσα και ελάχιστοι δημοσιογράφοι καταφέρουν να αναδείξουν την ύπαρξη και το σκεπτικό, πόσο μάλλον τη δράση των κινημάτων. Με τον κίνδυνο και αυτοί που το τολμούν να βρεθούν αντιμέτωποι με εξοντωτικές αγωγές που αιτούνται υπέρογες χρηματικές αποζημιώσεις, τις όλο και πιο γνωστές τελευταία αγωγές SLAP, που αποσκοπούν ευθέως στην περαιτέρω φήμωση του λόγου και της ελευθεροτυπίας. Και αυτά συμβαίνουν, και όφυλα να τα αναφέρω, παρά τη ρητή υποχρέωση της δημοσιογραφίας να δίνει φωνή σε αυτούς που δεν έχουν. Σας ευχαριστώ.